Αγόρι μου, ριγκατόνι κάνει σήμερα. Ριγκατόνι, το πιο εύκολο ριγκατόνι μπορεί να κάνει στο σπίτι, αλλά σκέψου δηλαδή τώρα. Είναι 7:30-8 η ώρα το βράδυ. Είσαι στο σπίτι, Θράσο. Και αρχίζει και πεινάς και λες τι θα φτιάξω. Το πιο εύκολο μπορεί να φτιάξει ποιο είναι, να φτιάξει ένα ζυμαρικό. Αλλά μπορεί να το φτιάξει και να το βάλει και στο φούρνο, Θράσο. Ανοίγει το ψυγείο λοιπόν και ό,τι έχει χρησιμοποιεί, τυριά, αλαντικά και φτιάχνει μια εξαιρετική συνταγή όπω είναι αυτή, Θεή μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι το ακούω και δεν ξέρω ούτε τα λόγια έχω. Είναι ωραίο. Γεια σου, Ελένη, με τα ωραία σου. Πόπο, πολύ όμορφο φαίνεται. Εντάξει. Δες εδώ. Έχει το του φούρνου, έχει τη δική του χάρη. Δες εδώ. Λοιπόν, φτιάχνεις ένα ριγκατόνι πολύ γρήγορο και θα δείξω όλα τα κόλπα, γιατί το σημαντικό είναι να το βγάλεις και να είναι σωστά μαγειρεμένο. Δες εδώ. Τι λες. Και έρχεται λοιπόν σε 10 λεπτά και έχεις αυτό το φαγητό. Φαρτσόλι, κατέβα να κεράσω, έλα. Έλα, φαρτσόλι, κάτω. Θα το ονομάσουμε λοιπόν ριγκατόνι. Που τάχα μου δεν ήθελε στο Γιώργο και τελειώνει που βγήκε κάθεστε εκεί μαζί. Και τρώτε. Θα τα λέμε κι αυτά. Όλα, μόνο αλήθειες, μόνο. Λοιπόν, το ονομάζουμε ριγκατόνι με ό,τι έχουμε στο σπίτι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, τι μπορείτε να βάλετε ενδεικτικά για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Εγώ ρίχνω τα ριγκατόνι εδώ μέσα στην κατσαρόλα. 600 γραμμάρια λοιπόν ριγκατόνι ή οποιοδήποτε ζυμαρικό θέλετε εσείς. Ένα κρεμμύδι, 15 μέτρια μανιτάρια, ένα αυγό, τσένταρ, γραβιέρα, παρμεζάνα, ό,τι τυράκι έχετε εσείς. Ακόμα και φετούλες τυρί να έχετε, μπορείτε να το βάλετε μέσα. Και στη συνέχεια, ζαμπόν, μπέικον, πεπερώνι, σαλάμι αέρος έχω κι εγώ εδώ πέρα, ό,τι έχετε. Και θα κάνουμε μία μπεσαμέλ. Δεν θα βάλουμε κρέμες γάλακτος και αυγά και όλα αυτά. Θα κάνουμε μία μπεσαμέλ πολύ γρήγορη για να τα ενώσουμε όλα αυτά και να βγει μια συνταγή. 80 γραμμάρια αλεύρι, 80 γραμμάρια βούτυρο ή ελαιόλαδο. Αν δεν έχετε βούτυρο, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Και το γαλατάκι μας, 800 γραμμάρια, 8 λοιπόν. 8, 8, 8. Αυτό να σκεφτείτε. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε τα ζυμαρικά μας. Τα ζυμαρικά, ένα πολύ μεγάλο κόλπο για να τα κάνετε είναι να μην τα παραβράσετε. Γιατί όταν θα τα βράσουμε τα ζυμαρικά, επειδή θα συνεχίσουμε το ψήσιμο, θα συνεχιστεί το μαγείρεμα μέσα στο φούρνο, καλό είναι λοιπόν να τα κρατήσουμε αλτέντε, ώστε να μείνουν μετά λίγο να κρατάνε, να είναι ωραία και όσο θα ψηθούν στο φούρνο. Βάζουμε τα ζυμαρικά μας λοιπόν και έχω λίγα μανιτάρια και λίγο κρεμμυδάκι. Μην το βγάλετε το κρεμμύδι από τη συνταγή, δίνει πολύ ωραία γλυκάδα και ιδιαίτερη γεύση μέσα στο φαγητό. Μανιτάρια λοιπόν και λίγο κρεμμυδάκι και θα πάρω τα αλαντικά που σας είπα. Αλαντικά, όπως έχω πει και αρκετές φορές, μπορείτε να πάτε και στο σούπερ μάρκετ και να ζητήσετε και να πείτε βάλτε μου από τα κομμάτια τα που, είναι στο... που έχουν κάτι γονίτσες. Τις γωνίες που δεν τις χρησιμοποιούν, τις βάζουν σε πακετάκια. Και με αποτέλεσμα είναι και πιο οικονομικά και τα έχετε μέσα στην κατάψυξη και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε τα χρησιμοποιείτε. Βάζουμε λοιπόν και τον μπέικον μέσα. Η βάση σου είναι το κρεμμύδι και το μανιτάρι. Μανιτάρι, κρεμμύδι και ό,τι αλαντικό έχουμε στο σπίτι. Και μετά βάζεις ό,τι αλαντικό. Ό,τι αλαντικό. Έχετε λίγο γαλοπούλα, έχετε λίγο, να, λίγο σαλάμι αέρος, έτσι να δώσει και λίγο, λίγο πικάντικη γεύση στο φαγητό. Εγώ από τους ανθρώπους του σαλάμι αέρος είναι το. Κρέπα είναι, θα το επιλέξω. Αλήθεια, είναι το αγαπημένο. Ναι. Τι βάζεις μέσα στην κρέπα εσύ. Εγώ, ναι. Αλήθεια. Ναι, θέλω αυγό, πολύ. Κρέπα, πράσινη πιπεριά, μανιτάρι που το ξέρεις και κασέρι. Ωραίος Θράσος. Ναι, αυτά βάζει. Ναι. Χρονοκαθυστέρηση. Ναι, εγώ περίμενα θα έβαζες παρκετά. Όχι, φτάνει, πόσα. Λοιπόν, σοτάρουμε τα αλαντικά μας και τα μανιτάρια. Ό,τι μα ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε και πιπεριά εδώ. Αλλά δείτε εδώ, έχω ένα σκεύος για τα αλαντικά μου, ένα σκεύος που είναι για τα ζυμαρικά και τώρα πάμε να κάνουμε την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ, όπως σας είπα, είναι... Έχει μπεσαμέλ. Ναι, δεν βάζω καθόλου κρέμα γάλακτος, γιατί θέλω να το κάνω ακόμα πιο ελαφρύ. Βάζουμε το βούτυρο μαζί με το αλεύρι μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Είναι η πιο εύκολη μπεσαμέλ που μπορείτε να φτιάξετε αυτή εδώ που σας δίνω τώρα. Βούτυρο μαζί με αλεύρι και θα σας πω το κόλπο για να μην σας βολιάζει μπεσαμέλ, το έχουμε πει και άλλες φορές. Βάζουμε το γάλα μας πάντα να είναι ζεστό, πρέπει να είναι ζεστό το γάλα, γιατί αν πέσει κρύο το αποτέλεσμα θα είναι... Ωραία, την ξέρουμε τη διαδικασία της μπεσαμέλ, συγγνώμη τώρα. Βάζεις βούτυρο, αλεύρι, ναι. Γάλα, μπράβο. Την έκανα και προχθές, γι' αυτό έχει τίποτα άλλο. Μπράβο. Και τα...
Και το ρίχνει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Θα δει, θα τα ανακατέψουμε όλα αυτά μαζί. Μα αυτό έχει γίνει σαν να είναι πιο. Σαν να έχει κρέμα γάλακτος και σαν να, είναι, σαν να έχει πολλά υγρά μέσα. Ναι. Όχι, δεν έχει. Είναι όλη την. Όλη να κόψω την... λίγο να το δείτε πώς είναι. Δηλαδή έχει απλωθεί παντού, αυτό εννοώ. Δεν έχει μείνει σε ένα κομμάτι. Είναι σαν να είναι το κασέρι σάλτσα. Μπράβο. Σαν να το έχει γεμίσει με κρέμες και με τυριά και. Και. Ωραίο, ε. Είναι, και, είναι πολύ γρήγορη η συνταγή. Ναι, και εγώ πριν εδώ πέρα όταν μαγείρευα τα έκανα όλα μαντάραβι με τον μπέικον. Το μπέικον επειδή πιτσιλάει. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Έχουμε τα ζυμαρικά μας και βράζουνε. Να τα στραγγίξω. Όχι, θέλω άλλο λίγο. Λίγο ακόμα. Ανακατεύουμε. Τι έκανε και χθες την πεσαμέλ, προχθές πότε ήταν, ε? Ναι, εντάξει. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω αν πούμε τώρα το έτοιμο. Πώς απλώνεται έτσι ωραία αυτό. Θα το δείξω εγώ αμέσως τώρα, ανυπόμονη. Θα κάνουμε αυτά στην άκρη. Σοταρίστηκαν. Αφήστε τα να σοταριστούν. Μην ωραία, τα βάλετε τελείως σωμά. Να σοταριστούν, δεν πειράζει. Για να το κάνουμε σωστά, να το δείξουμε. Και εγώ να πω ότι έχουμε πολύ ωραία δωράκια. Γιατί και φέτος μαζί μας είναι η αγαπημένη μας ελληνική εταιρεία Vicos. Τα αγαπημένα μας αναψυκτικά. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, όπως βλέπετε εδώ. Αναλόγως με τα γούστα υπάρχει και η κατάλληλη Vicos. Τι θέλω να πω. Υπάρχει με ανθρακικό, που είναι η κανονική, η πορτοκαλί και υπάρχει... Συγγνώμη, ναι. Και με το μπλε καπάκι που τα παιδιά την προτιμούν είναι η Vicos που δεν έχει ανθρακικό. Και αντίστοιχα υπάρχει και με το γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Και αντίστοιχη λεμονάδα, τις βλέπουμε. Να σηκωθώ, λίγο. Α, τις έχω και μπροστά μου, παιδιά, τόση ώρα. Στρεβολένιασε, γιατί δεν μου το λέτε. Νάτες, εδώ είναι. Τι, πού είναι. Νάτα, εδώ είναι. Επιλέγετε ποια Vicos, ποιο αναψυκτικό Vicos, γιατί κάνει ζέστη ακόμα, Ακόμα θέλουμε ένα κρύο αναψυκτικό. Τώρα δηλαδή για μένα είναι η ώρα μου. Με χυμό το έχουμε ξαναπεί από ελληνικά φρούτα, από τα μαγευτικά και προστατευόμενα βεβαίως ζαγοροχώρια και είναι το μοναδικό αναψυκτικό σε ολόκληρη την Ευρώπη με φυσικό μεταλλικό νερό. Μας ενυδατώνουν, μας έχουν τη διάθεση, μας ξυπνάνε λίγο, τώρα δεν θέλεις να ξυπνήσεις. Λίγο να κάνεις... να δώσω και δωράκια. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 6, 31. Τρεις νικητές λοιπόν. Τα είπα σωστά τα τηλέφωνα, ωραία. Κερδίζετε τα προϊόντα του μήνα από την εταιρεία Vicos. Και θα ανοίξω κι εγώ μία, την πορτοκαλί, την κλασική, την αγαπημένη. Λες το, λες το, λες. Θα πάρεις και εσύ μία. Ναι, τι. Ζηλιάρης. Ταιριάζει με αυτό το φαγητό. Ανοίγεις και σου έρχεται το πορτοκάλι. Σε ξυπνάει ακόμα με τη μυρωδιά. Πόπο. Είσαι πολύ σεξι. Ναι, δηλαδή... Δεν κάτσε να το ξανακάνω άλλη μία. Τώρα με το γάτι, δεν είναι πολύ ωραίο να σου πω. Δηλαδή... Θέλω να ξαναγίνω σεξι. Με το... Ναι, κάτω λίγο, έτσι. Σκέψη βανδύ, ναι. Θα τα αφήσω να πέσει κιόλας. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν... Ωραίο πάντως, μας ξυπνάει. Πω, πω. Έτοιμο εδώ. Κοίταξε να δεις. Είμαστε έτοιμοι εδώ. Αυτό που κάνουμε είναι να σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας και έτσι όπως είναι ζεστά, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ζεστά τα ζυμαρικά, τα ξαναβάζουμε μέσα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Εδώ είναι το κόλπο αυτό που θέλεις, Φέη, για να δεις πώς γίνεται αυτή η κρεμώδη υφή. Βάζουμε την μπεσαμέλ μέσα. Βλέπεις, δεν θέλουμε καθόλου κρέμα γάλακτος με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε τα λαντικά, βάζουμε και τα τυριά μας που έχουμε στο πλάι. Θα ανακατέψουμε και λίγα τυράκια μέσα. Τυριά, όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε παρμεζάνα. Άρα ουσιαστικά τα τυριά κάνουν αυτό το... Μπράβο, θα έρθουν και θα λιώσουν όλα αυτά και ψήνουμε μετά... Σαλτσένιο. 180 βαθμούς, 20-25 λεπτάκια και είναι έτοιμο το φαγητό μας, Φέη. Μέσα στο φούρνο. Μέσα στο φούρνο. Πάρα πολύ ωραία.